πελάτη σου ή τους πελάτες σου, δεν μπορείς ποτέ να τους ξέρεις αρκετά καλά. Γιατί είναι οντότητες, είναι άνθρωποι, αλλάζουν και οι εποχές και οι συνήθειές τους και οι ανάγκες τους, άρα πρέπει συνέχεια να είσαι σε εγρήγορση και με έρευνες αγοράς ή παρακολουθώντας τα trends ή παρακολουθώντας τι άλλο κυκλοφορεί στην αγορά από ανταγωνιστές, να δεις πώς θα προσαρμόζεσαι πάντα στις ανάγκες και τις νέες που προκύπτουν. Η πρώτη έρευνα αγοράς ήταν αρκετά ερασιτεχνική και αυτό γιατί δεν ξέραμε τι είναι ούτε πώς πρέπει να γίνει σωστά μια έρευνα αγοράς. Αυτό που ξέραμε είναι ότι έπρεπε να βρούμε κάποιες απαντήσεις, καθώς ο Αντρέας δεν είχε συγκεκριμένη ιδέα, μόνο ένα όραμα και ένα πρόβλημα στο κεφάλι του. Επομένως, φτιάξαμε ένα βασικό σετ ερωτήσεων και κοιτάξαμε να το κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις σε όσους περισσότερους μπορούσαμε. Είτε ήταν επισκέπτες εκθεσιακών χώρων, είτε ήταν μουσεία, διευθυντές, τμήμα marketing, ό,τι μπορούσαμε να βρούμε. Βασικές ερωτήσεις, τις περάσαμε σε ένα Google Form και είδαμε τα στατιστικά. Στη δεύτερη έρευνα αγοράς που κάναμε, πλέον είχαμε πάρει και feedback για την ίδια την έρευνα αγοράς που κάναμε, γιατί πέσαμε σε ανθρώπους που μας είπαν ότι αυτές οι ερωτήσεις που κάνατε δεν είναι σωστές ή δεν είναι σωστά διατυπωμένες ή έτσι όπως τις έχετε φτιάξει, τα αποτελέσματα δεν θα είναι σωστά ή δεν έχετε σωστό δείγμα. Οπότε έτσι μάθαμε, κάνοντας αυτή την πρώτη έρευνα αγοράς, πήραμε και feedback για το πώς πρέπει να γίνει μια έρευνα αγοράς. Με αποτέλεσμα, σιγά σιγά νομίζω να βελτιωνόμαστε. Όσο παίρναμε το feedback ότι δεν είναι τόσο σωστά από τα δικά μας αποτελέσματα, οδηγηθήκαμε να ψάχνουμε και έρευνες αγοράς από άλλους, είτε είναι από ανταγωνιστές, είτε είναι από μεγάλα ιδρύματα. Και είδαμε δηλαδή πράγματα που δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ κι εμείς οι ίδιοι να ρωτήσουμε για να πάρουμε τις απαντήσεις αυτές. Για παράδειγμα, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ εγώ να ρωτήσω ένας επισκέπτης μουσείου αν διαγράφει την εφαρμογή του μουσείου μετά την επίσκεψή του. Και αυτό γιατί έχω μια δική μου εφαρμογή μουσείου, δεν θα ήθελα κάποιος να τη διαγράψει, αλλά δεν θα σκεφτώ καν ότι κάποιος μπορεί να τη διαγράψει. Ωστόσο, οι διεθνείς έρευνες δείχνουν, ας πούμε, ένα συμπέρασμα ότι 75% των επισκεπτών ενός μουσείου, φεύγοντας από το μουσείο, διαγράφουν την εφαρμογή. Άρα, μελετώντας και άλλες έρευνες, βρίσκεις και νέες ερωτήσεις να κάνεις, αλλά και πώς πρέπει να γίνει σωστά μια ερώτηση.